Καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Αποστολάκη στο στούντιό μας εδώ στο κέντρο της Σεραφίνας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και μάλιστα είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνουμε με μάσκες. Και πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αλλιώς, αφού η κυρία Αποστολάκη είναι μοριακή βιολόγος. Προσφάτως, μάλιστα, έχει έρθει και στο κέντρο υγείας Ραφίνας από το νοσοκομείο Γεννηματάς που υπηρετούσε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Η κυρία Αποστολάκη είναι εδώ με ένα διπλό ρόλο της μοριακής βιολόγου που θα μας κατατοπίσει πάρα πολύ για τον κορονοϊό και για όλες τις απορίες που θα έχετε. Και το δεύτερο σκέλος, επειδή είναι και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, θα μιλήσουμε και λίγο για τα πολιτικά. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο site, το οποίο την έχει την επιτυχία, είναι εξαιρετικό. Και μπορούμε να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σύντομο βιογραφικό της κυρίας Αποστολάκη. Σύντομο, αλλά πάρα πολύ περιεκτικό. Και αν κανονικά σας έδειχνα το βιογραφικό της, θα παίρναγε γύρω στη μισή ώρα να το. Αλλά θα τα πούμε εν συντομία. Για όσους δεν την γνωρίζετε, βέβαια, η κυρία Αποστολάκη μένει στην Καλλιτεχνούπολη της Σεραφίνας από το 1986, κύριε Αποστολάκη. Ναι. Γεννηθήκατε στην Αθήνα. Από τον Δημήτρη Αποστολάκη, που θα πούμε και μετά, τον ξέρουν βέβαια τον πατέρα σας περισσότεροι. Διατέλεσε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Ποια χρονολογία? Από το 1996 μέχρι το 2001. Ναι, και αρχηγός ΓΕΑ. Mm-hmm. Η μαμά σας ήταν Τιτίκα, έτσι. Μένει στην Καλλιτεχνούπολη, όπως είπαμε, το 1986. Από το 1999 εργαζόσαστε σαν υπεύθυνη ποιότητας στο Γεννηματάς. Στο Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας. Μάλιστα, μετά θα σας ρωτήσω και τι σημαίνει ιστοσυμβατότητα, γιατί δεν γνωρίζουμε. Από το 2019 τον Νοέμβριο εργάζεστε εδώ σε εμάς, στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας, το οποίο είναι και κέντρο αναφοράς για τον COVID πλέον. Κάτι που θα συζητήσουμε και μετά. Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο είστε μοριακή βιολόγος. Είστε απόφοιτος του βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχετε κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ιστοσυμβατότητας. Και επιθεωρήτρια διαπίστευση για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιστοσυμβατότητα και Ένωσο Γενετική. Και μάλιστα θέλω να σας εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου, γιατί πολύ πρόσφατα, μάλιστα αυτές τις μέρες, πήρατε το μεταπτυχιακό σας. Το θέμα είναι η διδακτική των βιοεπιστημών στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας. Του Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα άλλο ρόλο τώρα. Αυτό ήταν ο ρόλο τη μοριακή βιολόγου. Πάμε τώρα στο ρόλο τη μητέρα. Είστε μητέρα τριών παιδιών και τριών πολύ πετυχημένων παιδιών. Ξεκινάμε από τον Παύλο, που είναι 29 χρονών, είναι απόφοιτο του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Μπέρκλι τη Καλιφόρνια. Το δεύτερο παιδί είναι η Μελίνα σα, που είναι απόφοιτο, που έχει πάρει το μεταπτυχιακό από το Πάντιο και είναι μάλιστα και υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Και η μικρή σας, η Βενιαμίνη Δήμητρα, που είναι πρωτοετής φοιτήτρια στους χημικούς μηχανικούς του Μετσόβιο. Να τα χαίρεστε πρώτα απ' όλα τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το 1995 είχατε διατελέσει πρόεδρος στα διοικητικά συμβούλια των γονέων. Τα παιδιά σας νομίζω ότι πήγαιναν και στο Πικέρμι. Στο σχολείο του Πικερμίου. Ναι. Και είστε ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ των Ιωνίδων. Είναι ο πολύ δραστήριος σύλλογος γυναικών της περιοχής μας και άλλων περιοχών, αλλά έχει ως έδρα το Πικέρμι. Και είσαστε και μέλος του Πολιτιστικού και Εξοραστικού Συλλόγου Καλλιτεχνούπολης. Αν, κυρία Αποστολάκη, πιστεύετε ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει όλους αυτούς τους ρόλους, δηλαδή και μητέρα, και μοριακή βιολόγος, και δημοτική σύμβουλος, πώς τα καταφέρατε όλα αυτά, δηλαδή ποιον θεωρείτε σπουδαιότερο από όλους αυτούς τους ρόλους? Μακράν το ρόλο της μητέρας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το αποτύπωμα μας στην κοινωνία, τα παιδιά μας, η ζωή μας, και βέβαια όλοι οι ρόλοι είναι σημαντικοί και ο καθένα παίρνει τη σειρά του. Και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα δημοτικά, μάλιστα όταν τα παιδιά μου πια είχαν πάρει το δρόμο τους, δεν είχαν τόσο ανάγκη, άρα είχα τον χρόνο να ασχοληθώ περισσότερο με τα κοινά. Θα ήταν μία από τις ερωτήσεις μου, με προλάβατε. Αλλά σαφέστατα και οι τρεις ρόλοι είναι τρεις αγαπημένοι μου ρόλοι. Ναι, δεν είναι πολύ δύσκολο όμως μια γυναίκα να συνδυάσει αυτούς τους τρεις ρόλους. Σχεδόν ακατόρθωτο μπορώ να πω. Πώς γίνεται μια γυναίκα να έχει τρία παιδιά, όχι ένα παιδί.
Θα κάνω μια παρατήρηση. Όταν ήταν η Μελίνα μου στο Λύκειο, έπρεπε να μου πάρει μια συνέντευξη. Και μου ρωτάει, μαμά, τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου? Και μετά απαντάει μόνη της, τι ρωτάω τώρα, αφού δεν έχεις ελεύθερο χρόνο. Αυτό τα απαντάει όλα. Μάλιστα, οπότε βάζουμε, είναι μητέρα πάνω απ' όλα και μετά είναι, μετά αν πούμε ποιος... Το επάγγελμα μου που λατρεύω και πάλι από 15 χρονών ήθελα να γίνω βιολόγος, έγινα και αν γίναγα πάλι το χρόνο πίσω, βιολόγος θα ήμουν. Είσαστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος σήμερα, να πείτε έτσι με απλά λόγια στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω έτσι με κάποιες απλές ερωτήσεις. Έτσι λίγο να μάθουμε γιατί είμαστε μπερδεμένοι, ακούμε, ξέρετε, διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η κορονοϊή, δηλαδή, και ποιες είναι οι συμβουλές που μπορείτε να δώσετε προς τον κόσμο, γιατί ξέρετε υπάρχουν και θεωρείς συνωμοσίας, αρνητές μάσκας. Νομίζω, κυρία Αποστολάκη, ότι έχουμε χωριστεί πλέον σε δύο κατηγορίες. Ναι, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα, γιατί θεωρώ ότι να κατηγορούμαστε για τα πολιτικά, για τα ποδοσφαιρικά, για οτιδήποτε, αλλά για τα θέματα υγείας πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρνητές του προβλήματος. Και αν δώσουμε έτσι λίγο μια εικόνα του τι σημαίνει, αυτή τη στιγμή περνάμε μια πανδημία που θα διευκρινίσω τι σημαίνει έναντι της επιδημίας. Επιδημία είναι απλά, όταν, και είναι από τη λέξη επί και δήμος, είναι όταν υπάρχει μια έξαρση μιας ασθένειας πολύ μεγαλύτερη από τη μέση έξαρση της εποχής. Όπως ήταν η γρήπη δηλαδή, ας πούμε. Όχι, όπως ήταν μια ηλαρά το 2017 που ακούστηκε πολύ. Στην πανδημία, που είναι από τη λέξη παν και δήμος, πλέον η έξαρση είναι πολύ μεγάλη και έχει μια τεράστια ανάπτυξη στον πληθυσμό. Μια τέτοια πανδημία είχαμε τον 14ο αιώνα με τον Μαύρο Θάνατο που τότε έχασαν τη ζωή τους από κάποιο πάλι μικρόβιο. Έχασαν τη ζωή τους η μισή περίπου Ευρωπαίοι. Τότε δεν υπήρχε. Βεβαίως, δεν υπήρχε πρόληψη, δεν υπήρχαν πολλά. Βέβαια, δεν υπήρχε μετακίνηση. Στην Ισπανική γρήπη που είχαμε στις αρχές του αιώνα μας, έχασαν τη ζωή τους γύρω στα 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Το κακό και το καλό της εποχής μας είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση πληθυσμών, άρα η διασπορά μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Το καλό όμως είναι ότι έχουν περισσότερα όπλα και αυτά τα όπλα εκνευρίζουμε πάρα πολύ που τα αρνούνται οι αρνητές. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει προχωρήσει λέει, τόσο πολύ επιστήμη και όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αρνούνται να φορέσουν έστω και την απλή αυτή μάσκα. Ακριβώς. Τώρα μιλήσουμε για τον COVID. Ο COVID είναι ένας κορονοϊός, το COVID-2 λοιπόν, είναι ένας κορονοϊός, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Όλοι έχουν, για να ακολουθήσουν την πορεία ζωής τους, πρέπει να ξεκινήσουν να περάσουν από ένα ενδιάμεσο ξενιστή και να καταλήξουν στον οργανισμό που πλήττουνε. Για την περίπτωσή μας ακούγεται ο κορονοϊός, από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε από τις νυχτερίδες, τις οποίες χρησιμοποίησαν ενδιάμεσους ξενιχτιστές για να καταλήξει τελικά στον άνθρωπο και να προσβάλλει πάρα πολλά όργανα και γι' αυτό ακριβώς έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Πώς το γνωρίζετε αυτό ότι ξεκίνησαν τις νυχτερίδες, έχει αποδειχθεί αυτό? Έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί αυτό. Ναι. Και μάλιστα οι κορονοϊοί έχουν μια τάση να πλήττουν μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή από τα 70-75 και πάνω, ενώ βλέπουν το ιό της γρήπης έχει μια μεγαλύτερη τάση να πλήττει τις ηλικίες γύρω στα 60. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες τι είναι ο κορονοϊός, γιατί πιστεύω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, να πούμε δύο πολύ συνοπτικά πράγματα γιατί προσβάλλει περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, γιατί αυτό έχει αποδειχτεί στατιστικά. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Γιατί οι γυναίκες έχουμε το πλεονέκτημα της Εύας, θα το λέω εγώ. Λοιπόν, ένα είναι γιατί κυοφορούμε, οπότε αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας έχει περισσότερα αντισώματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ιούς. Και δεύτερον, ο οργανισμός της γυναίκας, επειδή ακριβώς κυοφορεί και υπάρχει, έχει μια τάση να αναπλάθει πολύ γρηγορότερα τα προβλήματά του. Δηλαδή, έχει μηχανισμούς αποκατάστασης στον ιστό του. Άρα, ακόμα και αν υπάρχει μια βλάβη από τον κορονοϊό, ο μηχανισμός αποκατάστασης που έχουν οι γυναίκες, επειδή ακριβώς η φύση έχει προβλέψει να αποκαθίσταται και η μήτρα μετά τη γέννα, μας κάνει να έχουμε και μια καλύτερη αποκατάσταση όταν γίνει μια βλάβη σε ένα λειτουργικό όργανο. Από εκεί και πέρα, τώρα αν θέλουμε να πούμε τι περιμένουμε να γίνει, όλοι ελπίζουμε στο εμβόλιο. Άρα πριν το εμβόλιο θα τονίσω, θα παρακαλέσω, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε μάσκες, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, γιατί ακόμα και οι ειδικοί δεν είναι θεοί, όλα είναι καινούρια, όλα μαθαίνονται και όλα μαθαίνονται και γι' αυτό βλέπουμε και αλλαγές στην πολιτική με την εξέλιξη του χρόνου.
να σας πω κάτι. Η μάσκα δηλαδή παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το μένος εναντίον της μάσκας? Εντάξει, σε κανένα δεν είναι ευχάριστο να φοράει μάσκα. Και εγώ τώρα που τη φοράω, έτσι και εσείς, δηλαδή δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Εσείς βέβαια ως βιολόγος έχετε συνηθίσει να τη φοράτε. Αλλά από το να δυσανασχετώ μέχρι να αρνούμε να τη φορέσω, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Και το κακό είναι ότι παρασύρουν και άλλους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους για το επίπεδο, το πνευματικό τους επίπεδο, αλλά εδώ θα ήθελα να πω ανεκέφαλους στους αρνητές της μάσκας, με την εξής έννοια. Αν ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς, να έρθουν να μας το πούνε, να μας ενημερώσουν και να πούμε βγάλουμε που φοράμε και εμείς μάσκες. Αυτή τη στιγμή η πρόληψη είναι αυτή. Δεν υπάρχει διασπορά. Αν φοράει ο ένας από τους δύο μάσκα, υπάρχει μία πρόληψη μεταδοτικότητα στο 5%, αν φοράει και δύο, φτάνουν στο 95%. Άρα, εφόσον έχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, θα θέλα να προσέχουμε να μην μεταδίδεται. Και αυτός ο τρόπος είναι η μάσκα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια παρατήρηση που αφορά την Ελλάδα έναντι των άλλων λαών. Ναι. Και αυτό έχει εξηγηθεί λίγο επιστημονικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Ιταλία, η Ισπανία, η Αγγλία έχουν πολύ μεγαλύτερη διασπορά και μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από ό,τι οι Έλληνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στον τακτικό εμβολιασμό στην Ελλάδα υπάρχει το εμβόλιο το BCG, της φυματίωσης, που έχει δείξει ότι έχει μια τάση να προστατεύει και από τους υπόλοιπους ιούς. Όμως δεν είμαστε αλόβητοι, βλέπουμε ότι είμαστε εν μέσω της πανδημίας και στην Ελλάδα τα νούμερα έχουν ξεφύγει και πρέπει να ακολουθούμε τις στρατηγίες των δικών. Κυρία Αποστολάκη, μια απορία που έχω και θα ήθελα να μου τη λύσετε ως πλέον ειδική. Ο ιός αυτός, ο COVID, έχει μεταλλαχθεί, μεταλλάσσεται, θα μεταλλαχθεί, δηλαδή ποια θα είναι η εξέλιξή του σύμφωνα με την πείρα σας? Καταρχήν να διευκρινίσουμε τη λέξη μετάλλαξη. Ναι. Μετάλλαξη είναι μια τυχαία αλλαγή που συμβαίνει σε τον οργανισμό, στο γενετικό του υλικό. Και αυτό μπορεί να συμβεί όσες πιο πολλές φορές διαιρείται ένας οργανισμός, πολλαπλασιάζεται, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταλλαχθεί. Και ναι, ο ιός ήδη έχει μια τάση μετάλλαξης. Βλέπουμε να αποκτάει μια μεγαλύτερη συνοθεκτικότητα και διασπορά, αλλά μια μικρότερη θνησιμότητα. Δημιουργεί μια μικρότερη θνησιμότητα. Και εδώ μπορώ να σας πω και λίγο και κάποια νούμερα. Ναι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το ρο-0 που πιθανόν να ακούτε από τους ειδικούς. Τι είναι αυτό το ρο-0? Λοιπόν, το ρο-0 είναι πόσους ασθενείς μπορεί να κολλήσει ένας νοσούν. Πόσους ανθρώπους μπορεί να κολλήσει ένας ασθενής. Σε πόσο διάστημα? Γύρω στο περιβάλλον. Όταν έρθει σε επαφή κάποιος. Α, μία φορά. Μία φορά. Α, μία φορά. Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, ένας, αν εγώ είμαι το 0, ναι, είμαι ο ασθενής. Α, γι' αυτό λέγεται 0. Ναι. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Η γρήπη, για παράδειγμα, ναι, έχει ένα ρο 0,8. Δηλαδή, θα στο περιβάλλον θα κολλήσει το 0,8 των ανθρώπων σε ποσοστό. Ναι. Ο ιός αυτός, ο COVID, έχει ένα ρο 0,2. Δεν είναι μικρό, δεν είναι τεράστιο. Είναι τρεις φορές παραπάνω από το άλλο. Ναι, όπως θα σας πω ότι η παροτίτιδα έχει ένα ρο 0,4, η ερυθρέα και η ευλογιά έχουν ένα ρο 0,6, η δέηλαρα έχει ένα ρο 0,16. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι γενικά έχει μια μεταδοτικότητα, αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλη. Αυτή η μεταδοτικότητα λοιπόν βλέπουμε τώρα, όλα αυτά τα νούμερα που περιγράφουμε είναι στατιστικά. Δεν είναι ιατρικά. Τα στατιστικά λοιπόν είναι επιδημιολογικές μελέτες που τις βλέπουμε βάσει των αποτελεσμάτων. Με αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι υπάρχει και μία μετάλλαξη του ιού, όμως υπάρχει και ένα θετικό μεταλλάξη, γιατί είναι και ο τρόπος που χάνονται οι ιείς κατά τη διάρκεια της ανθρωπότητας. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην πορεία, ναι, ο ιός μεταλλάσσεται, εξασθενεί και τελικά καταφέρει να χάνεται. Και είναι εκεί που θα θέλαμε να δούμε και για τον COVID. Δηλαδή να μεταλλευθεί, να αρχίσει να χάνει την δραστικότητά του. Ίσως εάν βρεθεί και ένα εμβόλιο, που νομίζω ότι πάμε καλά οι επιστήμονες. Να δω πόσοι θα το κάνουν βέβαια αυτό το εμβόλιο. Θα το κάνουν όλοι όσοι χρειαστούν. Δεν είναι λύση το εμβόλιο. Δηλαδή το εμβόλιο λειτουργεί ως εξής οργανισμό. Νοσείς και κάνεις αντισώματα. Δεν είναι... Αλλά νοσείς πολύ ελαφρά και ελεγχόμενα. Ελπίζω ότι θα έχουμε σύντομα ένα εμβόλιο, αφού ελεγχθεί σωστά και θα πάμε καλύτερα. Όπως υπάρχουν, κυρία Αποστολάκη, οι αρνητές της μάσκας, δυστυχώς βλέπουμε ότι πριν έρθει το εμβόλιο και πριν δοκιμαστεί, υπάρχουν οι αρνητές του εμβολίου. Και πολύ φανατικοί αρνητές, δηλαδή ειδικά από τα κοινωνικά δίκτυα, εκεί υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Αυτό επίσης είναι κάτι που με προβληματίζει και με εξαγριώνει, γιατί αυτό δεν αφορά το εμβόλιο που δεν ξέρουμε ακόμα, αυτό το βλέπεις και τον απλό εμβολιασμό που οι γονείς θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ποια εμβολία θα κάνει το παιδί του.
Τα εμβόλια είναι απαραίτητα, είναι ένα ιερό όπλο που έχουμε εμείς οι βιολόγοι, οι νοσολόγοι εναντίον των ασθενειών και απορώ γιατί δεν θέλει ο κόσμος να κάνει εμβόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εμβόλια, είναι ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης μας. Έχετε ακούσει περίπου πότε θα έρθει το εμβόλιο στην Ελλάδα, το COVID? Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο αξιόπιτο εμβόλιο που είμαστε έτοιμοι. Φαντάζομαι ότι όταν έρθει και βγει στην αγορά, οι εταιρείες είναι έτοιμες να το παράγουν. Όπως υπήρχε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και στα τεστ και κάνουν πολύ γρήγορα, παρήγαγαν τεστ οι εταιρείες για να μπορούν να τα επεξέλθουν στην αγορά, έτσι θα τα επεξέλθουν και στα εμβόλια. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ στο κέντρο υγείας Ραφίνας, όπου εργάζεστε, στο μικροβιολογικό εργαστήριο, έχετε εσείς καμία σχέση με τα τεστ του COVID που γίνονται? Όχι, το εργαστήριο δεν κάνει τεστ. Απλά το κέντρο υγείας είναι κέντρο αναφοράς, που σημαίνει ότι οι ασθενείς που έχουν πιθανά συμπτώματα εξετάζονται έξω από το κέντρο για λόγους ασφαλείας για τους ασθενείς που είναι μέσα με τακτικά ραντεβού στα Isobox και ανάλογα πληρούν τις προϋποθέσεις και κρίνουν οι γιατροί μας ότι πρέπει να κάνουν τεστ. Προχωράνε σε λήψη και τα τεστ στέλνουν στα κεντρικά εργαστήρια. Και μέσα σε πόσες μέρες, δηλαδή? Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να πω στους φίλους και γνωστούς της Ραφίνας, είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση να τηλεφωνείτε στο κέντρο μας για να μάθετε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα τα μάθετε από εμάς. Αν είναι αρνητικό, δεν θα ειδοποιηθείτε. Αν είναι θετικό, θα ειδοποιηθείτε σε 24 ώρες. Άρα παράκληση, το είπε η κυρία Ζαρζάκη. Ναι, ναι, μας έστειλε ένα σχεδόν παράκληση τύπο. Λοιπόν, να μην τηλεφωνείτε, γιατί επιβαρύνεται το τηλεφωνικό κέντρο και μπορεί αυτό να είναι σημαντικό για ένα ασθενή που έχει ένα επίγον θέμα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι μια λέξη έτσι που είναι λίγο θολή για μένα. Δεν την γνωρίζω καλά και ίσως να μην την γνωρίζει και ο κόσμος. Τι σημαίνει ιστοσυμβατότητα? Είναι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, την ευκαιρία να μιλήσω για το αγαπημένο μου αντικείμενο που ήμουν 20 χρόνια σε αυτό. Ναι. Ιστοσυμβατότητα ουσιαστικά είναι οι λέξεις που λέει και είναι δύο λέξεις. Είναι ιστή και συμβατότητα. Είναι οι εξετάσεις που κάνουμε για να δούμε ποιοι ασθενείς είναι μεταξύ του συμβατοί όταν θα χρειαστούν μια μεταμόσχευση ιστού. Δηλαδή, το αντικείμενο που εγώ έκανα όλα αυτά τα χρόνια ήταν να συγκρίνουμε τους ασθενείς που θέλανε μεταμόσχευση. Πόσο μοιάζανε, πόσο μπορούσαν ο ένας να πάρει μόσχευμα από έναν άλλον. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίσης έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα εργαστήριο το οποίο δουλεύει με άψογο τρόπο και είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω, νομίζω ότι εξαντλήσαμε, έτσι με λίγα και απλά λόγια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το θέμα του COVID ή τις μεθόδους προστασίας, ξεχάσαμε να πούμε κάτι έτσι βασικό. Εντάξει, αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα, απλά και τι είναι οι εξετάσεις για να καταλάβετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τομείς που μας ενδιαφέρουν στο COVID. Ένα είναι η εξέταση που είναι το μοριακός έλεγχος και ένα είναι τα αντισώματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, δίνουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα και για διαφορετικούς λόγους στην κοινωνία. Λοιπόν, ο μοριακός έλεγχος που υπάρχει, ο πιο γνωστός είναι η real-time PCR, είναι ο πιο αξιόπιστος, είναι λίγο πιο ακριβός και χρονοβόρος. Όμως μας δίνει σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Αυτό που ακούγεται, έκανα τεστ και δεν πήγε καλά, μου βγήκε θετικό, μου βγήκε αρνητικό, μία real-time PCR δεν κάνει λάθος, αν έχει γίνει σωστή λήψη δείγματος και χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνική. Βέβαια, πιθανόν έχουν ανοίξει πάρα πολλά εργαστήρια που δεν έχουν ελέγχει κατά πόσον έχουν βάλει τις προδιαγραφές. Ίσως επειδή είμαι εξειδικευμένη στο έλεγχο ποιότητας και στη διαπίστευση, είναι μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που θέλει αυστηρό έλεγχο για το γίνεται σωστά. Αν γίνει σωστά, είναι δύσκολο να κάνει λάθος γιατί ανοιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού. Άρα δεν μπορεί να κάνει λάθος. Φαίνεται και αν κάποιος το έχει περάσει, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι τα αντισώματα. Αυτό είναι τα αντισώματα. Άρα στην κοινωνία, για αν κολλήσει κάποιος, και από αυτό που πρέπει να ξέρουμε, είναι ο μοριακός έλεγχος και τώρα έχουν βγει και δύο άλλες εξετάσεις, πάλι που αφορούν το γενετικό υλικό, λίγο πιο, ας πούμε, όχι τόσο ευαίσθητες, που επίσης μας δίνουν αν ένας ασθενής έχει νοσήσει ή νοσεί τώρα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που λέγεται αντισώματα, δεν έχει να κάνει τίποτα με το αν νοσείς τώρα, είναι αν έχεις νοσήσει στο παρελθόν. Μόνο αυτό δείχνει, δηλαδή αν νοσείς τώρα θα το δείξει? Όχι. Α, μάλιστα, αυτό δεν το θα καταλάβει. Ουσιαστικά τα αντισώματα είναι αυτό που περιμένουμε να κάνουμε και εμείς όταν θα κάνουμε εμβόλιο. Αντισώματα σημαίνει ο οργανισμός χτίζει την άμυνά του για να μην ξανανοσήσει. Αυτό το κάνει όταν έχει πρώτα νοσήσει, έχει περάσει τουλάχιστον ένα διάστημα 15 ημερών, να δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα
για να μπορέσουμε μετά εμείς να τα αντιτέσουμε στο δεύτερο. Αν εγώ λοιπόν τώρα έχω τον κορονοϊό, έτσι, τον COVID, και πάω και κάνω αυτό το τεστ αντισωμάτων και δεν είχα νοσήσει στο παρελθόν, θα το δείξω αρνητικό. Αν εγώ νοσώ αυτή τη στιγμή. Πείτε ότι το έχω κολλήσει πριν 2-3 μέρες. Ναι, δεν θα δείξει. Δεν θα δείξει. Όχι. Δεν θα δείξει. Τα αντισώματα δείχνουν. Μετά από πόσες μέρες θα το δω. 15 μέρες. Αν κάποιος νοσεί δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ένδειξη τα αντισώματα. Κατάλαβα. Είναι το τεστ, το μοριακό τεστ ή τα άλλα, τα γρήγορα, τα rapid αντιγόνου. Αυτό θα σα ρωτάγα για τα rapid. Τα rapid που βγαίνουν νομίζω σε μια ώρα, μια μισή. Ναι, αυτά τα rapid λοιπόν δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία, αλλά τουλάχιστον δείχνουν μια σχετική ένδειξη ότι μπορεί να πα παραπέρα έναν ασθενή για έλεγχο. Είναι σχετικά αξιόπιστα, δεν είναι σε το μοριακό έλεγχο, αλλά δίνουν την ύπαρξη του αντιγόνου. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το αντιγόνο είναι αν νοσώ τώρα, μάλιστα, το αντίσωμα αν έχω νοσήσει στο παρελθόν και έχω δημιουργήσει αντισώματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ έτσι. Πραγματικά. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, από το οποίο σας γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, γιατί πολλοί από τον κόσμο δεν ξέρουν ότι είστε μοριακή βιολόγος. Σας γνωρίζουν όμως σαν δημοτική σύμβουλο Ραφίνας Πικερμίου. Εκλεγήκατε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές της αυτοδιοικητικής με τον Δαμιάνο το Φαβούτη, με τη Συμμαχία Δημιουργίας. Πώς και τόσα, ύστερα από τόσα χρόνια, μένετε, αν δεν κάνω λάθος, 24 χρόνια στην Καλλιτεχνόπολη, στη Ραφίνα δηλαδή. Πώς μετά από τόσα χρόνια αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά και να βάλετε υποψηφιότητα για δημοτική σύμβουλος? Καταρχάς, τα κοινά και ασχολιόμουν από τότε που ήταν τα παιδιά μου στο πρόπρο νήπιο, γιατί είμαι στους λαούς γονέων. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο είχα μία δίωδο να δίνω να συμμετέχω στα κοινά. Τώρα τελείωσε αυτός ο κύκλος ζωής για μένα ως μητέρα παιδικού σχολείου. Επίσης, έχω πολύ περισσότερο χρόνο γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Και θεώρησα αυτή την εμπειρία μου και την επαφή μου με τα κοινά και τον κόσμο να τη δώσω λίγο παραπέρα με τα δημοτικά. Και μάλιστα υπάρχει μια πρωτοτυπία σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία Αποστολάκη είναι εκλεγμένη με τη Συμμαχία Δημιουργίας και ο πρώην σύζυγός της είναι εκλεγμένος και χρόνια νομίζω. Έχει εκλεγεί και άλλες φορές. Για δεύτερη φορά. Και μάλιστα είναι και αντιδήμαρχος. Και πετυχημένος μπορώ να πω. Με την Δημοτική Παράταξη του κ. Μπουρνού. Είστε λοιπόν σε εισαγωγικά αντίπαλοι. Έτσι. Είσαστε. Ο κύριος Καλφαντής είναι στη συμπολίτευση, εσείς είστε στην αντιπολίτευση. Ναι. Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, μπορώ να πω. Δεν συμβαίνει έτσι πολύ συχνά. Εντάξει, αυτό εξηγείται γιατί και οι δύο ήμασταν άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με τα κοινά, ήμασταν μέσα στα κοινά της περιοχής και ο καθένας με τον άνθρωπο που τον εκφράζει περισσότερο αποφάσισε να ασχοληθεί και να είναι κοντά του και να τον βοηθήσει. Τώρα που λέμε και για τη Δημοτική Παράταξη του κ. Μπουρνού. Συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, μάλιστα υπάρχει και μια επιτροπή διαχείρισης κρίσης. Συμφωνείτε δηλαδή με τον τελευταίο μηνό από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Συμφωνείτε με τον τρόπο που ο κύριος Μπουρνούς, ο Δήμαρχος και όλη η παράταξη, η Επιτροπή Διαχείρισης έχουν συμπεριφερθεί, έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Έχουν κάνει κάποια ομολογουμένως πολύ πετυχημένα πράγματα. Συμφωνείτε σε αυτά? Βέστε, επειδή σαν χαρακτήρα δεν είμαι αυτό που θα πάω κόντρα για την κόντρα, ναι, θα συμφωνήσω για κάποια πράγματα που έχουν γίνει, θα τα αναγνωρίσω. Ποια δηλαδή, τι σας άρεσε από αυτά που έχουν κάνει? Μ' άρεσε η γρήγορη αντίδραση όσον αφορά το κλείσιμο των σχολείων. Πρόλαβαν σχεδόν τον Μάρτιο, προλάβανε με κάποιες ώρες διαφορά την κυβέρνηση. Ήταν μια γρήγορη αντίδραση. Ήταν μια για μένα σπασμωδική κίνηση και δεν ξέρω ίσως πολύ έξοδη το γεγονός ότι παραγγέλθηκαν πλέξιγκλας για τα θανεία, κάτι που δεν το έκανε κανείς άλλος. Δεν ξέρω πόσο κρίθηκε το να πάρει. Και μάλιστα πήρε και πανελλήνια έκτα. Δηλαδή το έδειξαν όλα τα τηλεοπτικά. Όλη τηλεοπτική. Διαφωνώ κάθετα. Γιατί? Και δεν το εξηγώ επιστημονικά την επιλογή να κάνουν στο προσωπικό του Δήμου και στο νομικό πρόσωπο πριν να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί τεστ αντισωμάτων, για να δείξουν ότι είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Για τον καφωνί δηλαδή. Για το... Ναι. Αυτό για μένα διαφωνώ κάθετα, δεν το εξηγώ επιστημονικά. Ίσως η Δημοτική Αρχή, ο κ. Γουδούρης που είναι γιατρός, θα μπορούσε να απαντήσει γιατί το κάνανε. Άλλοι βέβαια δεν κάνανε καθόλου σε άλλους παιδικούς σταθμούς. Μα δεν έδωσε μια απάντηση στο τεστ αντισωμάτων για μένα. Αν θέλουν να κάνουν τεστ, έπρεπε να κάνουν τεστ, μοριακό έλεγχο, αν νοσούνε. Αν έχουν περάσει, δεν αφορά το πώς θα μπορούσαν να κολλήσουν εκείνη τη μέρα τα παιδιά. Άρα, για μένα έπρεπε ο Δήμος, και εκεί για μένα είναι μια δράση που έπρεπε να βρεθεί, να κάνει πολύ περισσότερα τεστ, όχι αντισωμάτων, το επισημαίνω, μοριακούς ελέγχους για την ύπαρξη ή όχι του αντιγόνου, να το κάνει σε όλους τους καθηγητές, να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση στον κόσμο να μπορεί να κάνει τεστ στο Δήμο.
για να μπορεί να ελεγχθεί αν μπορεί να κολλήσει. Τα αντισώματα δεν δώσαν καμία πληροφορία για να μην κολλήσουν τα παιδιά. Αυτό το θεωρείτε σαν αρνητικό? Πάρα πολύ. Δεν είχα κανένα λόγο γιατί να ξοδευτούν χρήματα, να κάνεις τεστ αντισωμάτων όταν δεν σου προστατεύει σε τίποτα τα παιδιά που θα έχουν σε επαφή με τους δασκάλους. Νομίζω ότι έγινε μια σύμβαση με ένα διαγνωστικό κέντρο. Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν το εξήγησα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ήταν αυτό το κόστος, βέβαια. Αλλά από το να μην το έκανε καθόλου. Δηλαδή δεν προσέφερε καμιά πληροφορία. Δηλαδή το μόνο που βλέπω ότι προσέφερε είναι ένα εισόδημα στο διαγνωστικό κέντρο. Τίποτα άλλο. Πληροφορία για την ασφάλεια ότι οι δάσκαλοι είναι ελεγμένοι για να πάνε να διδάξουν τα παιδιά, δεν δίνει το τεστ αντισωμάτων. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Τα αντισώματα μας δείξαν αν νοσήσαν. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι δάσκαλοι νοσήσαν πριν 15 μέρες. Τους ενδιαφέρει τους ίδιους γιατί δεν είναι πιο εύκολο να κολλήσουν. Ναι. Αλλά δεν θα έπρεπε λοιπόν, αν μπορούσε ο Δήμος, να κάνει τεστ αντιγόνων στους εργαζόμενους τους, στους δασκάλους, σε όποιον έχει επαφή με τον κόσμο. Όσο πιο πολλά τεστ μπορεί. Γίνανε κάποια τεστ, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο που έκανε ο Δήμος. Μάλιστα είχα πάει και είχα τραβήξει φωτογραφίες σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους. Ναι, εγώ λέω. Αυτό τι τεστ, αυτό ήταν κανονικό τεστ, δεν ήταν. Το Μάρτιο κάνανε κάποιο τεστ για αντιγόνο. Το ναι, κανονικά, αυτό ήταν το κανονικό. Εγώ διαφωνώ που έγιναν τώρα το Σεπτέμβριο με αφορμή το άνοιγμα των παιδικών σταθμών τεστ αντισωμάτων και πληρώθηκαν στο ιδιωτικό κέντρο αυτά τα χρήματα για να γίνει τεστ αντισωμάτων, αλλά όχι τεστ αντιγόνων. Αν είναι κάνει και τα δύο, θα είναι μια διπλή ασφάλεια να ξέρει απλά ο κάθε δάσκαλο, ο κάθε εργαζόμενο αν έχει νοσήσει στο παρελθόν. Δεν έδωσε πληροφορία αν νοσεί ή αν μπορεί να κολλήσει. Αν λοιπόν ήταν η γη του, η δική σας παράταξη, εσείς τι παραπάνω θα κάνατε, θα κάνατε τεστ? Αν ερωτώμουν, η συμβουλή που θα έκανα ήταν να μην κάνουμε τεστ αντισωμάτων και να μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ίσως ένα χαμηλό κόστος, γιατί είναι ακριβό το τεστ, το μοριακό τεστ, ένα χαμηλότερο κόστος, ένα μαζικό τεστ αντιγόνων στους εργαζόμενους. Αυτό όσον αφορά διαχείριση κρίσης. Τώρα από εκεί πέρα είναι πολλά άλλα πράγματα που δεν συμφωνώ που γίνονται στο Δήμο. Δηλαδή. Παράδειγμα, είναι εξοργιστικό αυτό που έχει συμβεί με τον ελληνικό λογαριασμό και τους πυρόπληκτους. Διατέθηκε ένα ποσό κοντά στις 250.000 ευρώ από το 1 εκατομμύριο που έχει μαζευτεί για καλοπισμό κάποιες περιοχές στο κόκκινο λιμανάκι, βάζοντας υπογειοποιημένους κάδους. Δεν μαζεύτηκε για αυτό το ποσό. Το ποσό αυτό μαζεύτηκε για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους και να γίνουν έργα για τους πυρόπληκτους. Υπογειοποιημένοι κάδοι δεν νομίζω ότι βοηθάνε κανέναν άνθρωπο να ζήσει καλύτερα μετά τη φωτιά. Ωραίο είναι, ας έπαιξε κονδύλια ο Δήμος να το κάνει από άλλους πόρους, γιατί θέλει να καλοποιήσει το Δήμο του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ανεξέλεγκτα τον ελληνικό λογαριασμό, που εκεί θα πω μια παρατήρηση, έγινε το πρωτοφανές. Εμείς είμαστε οι αξιωματικοί αντιπολίτες, γιατί είμαστε πρώτη τάξη. Είστε η μείζωνα αντιπολίτευση. Θα έπρεπε ένα μέλος μας να είναι μέσα σε αυτή την Επιτροπή του Ελληνικού Λογαριασμού και αποκλειστήκαμε με τόσο ακόμη δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί έχοντας ο κ. Βασιλόπουλος ένα διτό ρόλο και αντιπολίτευση και συμπολίτευση, ψηφίσανε, δεν ψήφισε κανένας μας εμάς, και ψηφίσανε τον κ. Βασιλόπουλο σαν μέλος αντιπολίτευσης για την Επιτροπή του Ελληνικού Λογαριασμού. Κατηγορείται για κάτι τον κύριο Βασιλόπουλο? Τον κύριο Βασιλόπουλο δεν μπορώ να δεν θεωρώ. Υπάρχουν, να σα πω κάτι. Καταρχήν δεν μου αρέσει η λέξη κατηγορία. Δεν μπορώ. Επισημαίνω. Επισημαίνω λοιπόν ο κύριο Βασιλόπουλο. Υπάρχει μια μορφή στον κύριο Βασιλόπουλο. Δεν μα έχει ξεκαθαρίσει. Είναι συμπολίτευση ή δεν είναι. Δεν είναι συμπολίτευση. Δηλαδή δεν έχει ταχθεί η ομάδα του, οι τρεις άνθρωποι αυτοί, στην ομάδα του κυρίου Μπουνού. Οπότε να εκλέγονται μαζί του όσον αφορά που δικαιούνται ο Δήμο στις επιτροπές, αλλά είναι αντιδήμαρχός του, κύριο Μπουρνού. Έχει αρκετές αντιδήμαρχες ο κύριος Βασιλόπουλος. Ναι, άρα τι είναι, είναι συμπολίτευση ή δεν είναι? Αυτό θα καλέσουμε τον κύριο Βασιλόπουλο κάποια στιγμή, μας κάνει την τιμή να έρθει στο στούντιό μας, να μας απαντήσει. Ας απαντήσει και σε εμάς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ο κύριος Φαβούτης, έτσι, ο επικεφαλής της παράταξής σας, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου είναι εξαφανισμένος. Δηλαδή δεν τον βλέπουμε πουθενά. Δεν δίνει το στίγμα του. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει. Γενικά η αντιπολίτευση είναι εξαφανισμένη. Αλλά ο κύριος Φαβούτης πιο πολύ από όλους. Το ποσοστό που είχε πάρει ο προκάτοχός του, ο κύριος Αδαμόπουλος, ήταν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 25-26%. Αυτό το ποσοστό, όταν του έδωσε το δαχτυλίδι του κύριου Φαβούτη, την πρώτη Κυριακή ήταν νομίζω 16%. Το θεωρείτε αποτυχία αυτό?
Καταρχήν. Μπορεί να το πει κάποιο και αποτυχία, έτσι. Πόσο το 25-26 γίνεται 16. Άρα κάπου. Κάποιο πρέπει να αντιχρωθεί αυτή την αποτυχία. Έτσι, νομίζω ότι φταίει. Και έπεσε έτσι το ποσοστό. Διαφωνώ μαζί σα, γιατί δεν θεωρώ ότι δόθηκε κανένα δαχτυλίδι στον κύριο Φαφούτη. Ο κύριο Αδαμόπουλο αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε από την. Δημοτική, από τα δημοτικά και ασχολήθηκε, επέλεξε να γίνει πρόεδρος του τοπικού, στο ΠΚΕΜΗ, δεν στήριξε καθόλου την ομάδα που άφησε πίσω του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά που πήραν στο Δήμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε, δεν ξέρω τις πολιτικές βλέψεις του κ. Αδαμόπουλου, ούτε προφανώς ήθελε να είναι υπερκομματικός στο ζωγικό τοπικό συμβούλιο, γιατί δεν κατέβηκε κανείς άλλος. Ήταν μόνος του. Αλλά σαφέστατα δεν κατέβηκε και γι' αυτό κιόλας πιθανόν το στήριξα και όλοι. Για το γεγονός ότι δεν υποστήριξε μία ομάδα. Άρα αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε. Υποστήριξε κάποιον άλλον λοιπόν και όχι τον κύριο Φαφούτη. Για να μην πω εχμές που πιθανόν να υποστήριξε, εγώ θα έλεγα ότι απλά δεν υποστήριξε. Εδώ θα λέμε όλα. Εδώ είναι... Ναι. Να σας πω κάτι, δεν έχω κάνει στατιστικές για να δω. Σαφέστατα όμως δεν υποστήριξε τον κύριο Φαφούτη. Καθόλου δεν τον υποστήριξε. Όχι. Ή τον υποστήριξε κατά ένα μικρό ποσοστό. Δεν υποστήριξε κανέναν ανοιχτά, να σα το πω αλλιώς. Άρα δεν ήταν ο προκάτοχος του. Ήταν μαζί στην προηγούμενη δημοτική ομάδα, ναι. Ο κύριος Φαφούτης ήταν στην ομάδα του κύριου Αδαμόπουλου. Ο κύριος Αδαμόπουλος αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε από τα δημοτικά και ασχολήθηκε με τα κοινοτικά. Δεν στήριξε καμία ομάδα ανοιχτά. Άρα δεν δίνοντας το δαχτυλίδι όπως λέτε εσείς. Δεν έδωσε κανένα. Λοιπόν, δεν έδωσε το δαχτυλίδι, αλλά δεν υποστήριξε με τον κύριο Φαφούτη ή δεν υποστήριξε κανέναν. Γιατί όταν λέτε δεν υποστήριξε με τον κύριο Φαφούτη, υπονοείτε ότι υποστήριξε κάποιον άλλον. Δηλαδή, να σας πω κάτι, είναι από τις πιο παλιές οικογένειες του κύριου Αδαμόπουλου. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι, πιστεύω εγώ, έτσι, τον ρωτάγανε. Θανάση, ποιον να υποστηρίξουμε, τι να ψηφίσουμε, έτσι νομίζω. Σε αυτή την περίπτωση, τι νομίζετε ότι έλεγε ο κ. Αδαμόπουλος? Επειδή θα είναι εικασία αυτό που θα πω, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, δεν έχω στοιχεία ότι άκουσα ότι είπε ψήφισε Κάρλο ή ψήφισε Βαφούρτη ή ψήφισε Μπουρνού ή ψήφισε Βασιλόπουλο. Ευθέως, δεν έχω ακούσει από κάτι. Τα νούμερα δείξανε και η ομάδα που εργάστηκε μαζί του είναι ότι δεν υποστήριξε κανέναν σε προσωπικό επίπεδο και δέχτηκε με χαρά το χρήσμα από όλες τις δημοτικές ομάδες και γι' αυτό έπαιξε ένα υπερκομματικό του συγκεκριμένο ρόλο. Άρα και να πάρει δηλαδή την έννοια όλων των. Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν κατέβηκε άλλη ομάδα στο ΠΚΕΡΜΗ. Ο κύριος Αδαμόπουλος μπορούσε να έχει και είχε την υποστήριξη όλων και στην ομάδα των κοινοτικών συμβούλων ήταν από όλες τις παρατάξεις προηγούμενες. Το έκανε λοιπόν, λέω εγώ με δικά μου λόγια, ως αντάλλαγμα. Δηλαδή δεν υποστήριξε κάποιον εθελοντή, ως αντάλλαγμα για να βγει το πάρχης. Γιατί είναι το πάρχης αυτή τη στιγμή, είναι κοινοτάρχης εισαγωγικά του. Να σας πω κάτι, δεν αμφισβητείτε ότι θα βγει, αυτό ήταν μοναδικός υποψήφιος. Δεν νομίζω ότι θα βγει. Ναι, αλλά θα μπορούσαν να βάλουν και άλλοι υποψήφοι. Θα μπορούσαν. Δεν μπήκαν. Δεν βάλανε όμως. Δεν βάλανε. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Όχι. Πρώτον λοιπόν δεν μπήκε κανείς. Δεύτερον, τα νούμερα που πήρε ο ίδιος προσωπικά, ο οποίος νόμιζε μάλιστα στην πορεία. Ήταν ότι χρειαζόταν και σταυρό, ίσως δεν ήταν σαφές εξ αρχής, δεν το είχε καταλάβει. Δείξανε ότι πήρε σταυρούς από όλες τις παρατάξεις. Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν είχε κανένα. Και αντίστροφα, δεν είδαμε σε καμία φάση της εκλογικής διαδικασίας να έχει υποστηρίξει τον κύριο Φαφούτη. Ανοιχτά. Αποσύρθηκε για δικούς του λόγους και δεν ασχολήθηκε με την παράταξη. Άρα η παράταξη ξανάρχισε από το μηδέν, με ανθρώπους καινούριους. Εμείς είμαστε οι τρεις σύμβουλοι που έχουμε εκλεγεί μαζί του. Είσαστε και εκλεγή σας πρώτη φορά. Και είσαστε και οι τρεις πολύ αξιόλογες, καθεμία στον τομέα της. Πραγματικά δηλαδή, σε αυτό είχε τεράστια επιτυχία. Όπως και γενικά το ψηφοδέλτιο του κ. Φαφούτη είχε πάρα πολύ ποιοτικό. Δηλαδή δεν μάζευε ανθρώπους απλώς για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο. Γιατί καμιά φορά γίνεται και αυτό. Είσαστε ένας και ένας, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Και μάλιστα και με εσάς είχε γίνει και ένα θρίλερ. Για πόσες μέρες δεν ξέρατε αν έχετε εκλεγεί λόγω της αλλαγής του νόμου. Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως στην ερώτηση μου. Μου ελιχθήκατε. Γιατί εξαφανίστηκε ο κύριος Φαφούτης. Όχι, απάντησα στο πρώτο σκέλος ερώτηση που αφορούσε την αποτυχία εντός εργαλειών. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει αποτυχία με την έννοια ότι
από μία πολιτική παράταξη έπεσε η δύναμή της, γιατί ήταν μια άλλη καινούργια πολιτική παράταξη με το ίδιο όνομα και επικεφαλής του κ. Φαφούτη. Τώρα, αυτό που ζω εγώ για πρώτη φορά, είμαι πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος, αλλά έχοντας υπάρξει πολλά συμβούλια κοινά, με τα κοινά, είναι μια απίστευτη, δεν θέλω να πω παραβίαση της δημοκρατικής διαδικασίας, απλά μια κατάσταση η οποία νιώθεις ότι είσαι λίγο σαν να, πώς να την πω τη λέξη. Μετέωρος. Όχι μετέωρος, άβουλος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με την εξής έννοια. Πρώτον, με αφορμή τον COVID, από το Γενάρη δεν έχουμε κάνει κανένα δημοτικό συμβούλιο. Τα κάνετε πέρα... δια περιφοράς. Τα κάνουμε δια περιφοράς ή τα μέσω Zoom. Σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο, ούτε κυρίως στα διαπεριφοράς, δεν μπορείς να πεις τη γνώμη σου, δεν μπορείς να διαφωνείς για κάτι. Αυτό δεν συμφωνώ. Θα μπορούσαν με πολύ καλές συνθήκες ασφαλείας, πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, δεν λέω τώρα που είμαστε, ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε lockdown. Ετοιμαζόμαστε πάλι σε ένα lockdown. Okay, είναι χειμώνας, δεν θα βρεθούμε σε ένα μικρό χώρο 27 άνθρωποι. Θα μπορούσαμε όμως σε ένα λίγο ανοιχτό χώρο 27 άνθρωποι και όχι και κλεισμένο το θηρόν για τον υπόλοιπο κόσμο. Απλά με τα site να μπορούν να μαγνητοφωνούν, να γίνονται τα συμβούλια, να μπορείς να μιλήσεις. Να μιλήσουμε πού. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση είναι τελικά στα site. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, μα ούτε εκεί φαίνεστε. Ναι, εκεί λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή απολογίστε και τον κύριο Φαφούτη και δεν φταίτε, έτσι. Όχι. Αλλά το έχω προτείνει τον κύριο Φαφούτη και να μου έχει προσκεφτεί να μου στείλει κάποια πράγματα και να. Και μάλιστα τον καλό και δημοσίω για άλλη μια φορά να έρθει εδώ να μου δώσει μια συνέντευξη. Πραγματικά είναι εξαφανισμένο ο κύριο Φαφούτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι σαν να έχει μετακομίσει σε άλλη χώρα. Και μάλιστα αυτό που του είπα, γιατί είμαστε εδώ στο κέντρο της Σεραφίνας, στην άνοδο, τον είδα μια μέρα απ' έξω πριν πρωινός μηνός και του λέω, τι γίνεται να μιανέ, πού είσαι γι' αυτά, πού εξαφανίστηκες. Και μάλιστα του είπα χαρακτηριστικά, Δαμιάν, τι περιμένεις, σε τρία χρόνια θα πεις στον κόσμο, είμαι εδώ, ψηφίστε με. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή ένας πολιτικός πρέπει να δίνει το στίγμα του και την παρουσία του κάθε μέρα που περνάει. Όχι για 1,5 χρόνο να εξαφανισμένος, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τι? Θα απαντήσω, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω για κάποιον άλλον, έτσι δεν εσείς είναι. Είστε μαζί του, δηλαδή μόνο σας το είναι, ή σκέφτεστε στο μέλλον να κάνετε κάποια αλλαγή. Γιατί ακούγονται, ξέρετε, και εκεί από τη γειτονιά σας, την Καλλιτεχνόπολη, εποάζονται διάφορες κινήσεις καινούργιες πολιτικές. Ναι. Εγώ εκλέχθηκα με τον κύριο Φαφούτη, ναι. Και σε αυτήν την τετραετία θα είμαι δίπλα του για ό,τι χρειαστεί και όσο χρειαστεί. Μετά? Θα το στηρίξω. Δεν έχω κάνει προσωπικά πλάνα πολιτικής συνέχειας, εξαρτάται από τις ομάδες, εξαρτάται από τις δυναμικές, εξαρτάται από την προσωπική μου, τα επαγγελματικά μου, πολλοί άλλοι παράγοντες. Η αλήθεια είναι, θα πω δημόσια, ότι έχω απογοητευτεί με τη δομή που γίνουν τα δημοτικά συμβούλια και με το όλο τον τρόπο νιώθω, ότι σας λέω, νιώθω άβουλα, δηλαδή είχα συνηθίσει να είμαι σε συμβούλια που υπήρχε διάλογος, υπήρχε αντίλογος, υπήρχε συζήτηση, υπήρχαν προτάσεις. Εδώ νιώθω ότι είμαστε λίγοι που απλά ακολουθούμε τις προτάσεις των πολλών, είτε μας αρέσουν είτε όχι, χωρίς επιχειρήματα και χωρίς διάλογο. Σας λέω, ήταν και αφορμή ο COVID, ο οποίος μας υπήρχε μια πολύ καλή δικαιολογία γιατί να μην γίνεται τίποτα δημόσιο. Πολύ ωραία δικαιολογία. Στέλνω το χρησιμοποίησαν λοιπόν. Για μένα δεν επαρκείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι κάναν όλο αυτόν τον καιρό συμβούλια που συζητάγανε, βρισκόντουσαν σε ανοιχτότερους χώρους. Υπάρχει το... Είσαστε και πολύ όμως, είστε 27. Είμαστε 27. Άλλοι 2-3 εμείς που ερχόμαστε, άλλοι δηλαδή. Και εσύ κάτι θα μπορούσαν πολύ ωραία να μας διαθέσουν είτε ένα πιστό γυμναστήριο, είτε το αμφιθέατρο του Λυκείου, είτε ένα χώρο. Χώρο σε αυτό το είπε και ο κύριος Κάρλος, συμφωνείτε λοιπόν με το. Ναι, χώροι υπάρχουν στο Δήμο μας, για όνομα του Θεού. Και βέβαια, σας λέω, δεν λέω σε ένα επερχόμενο lockdown που θα κάτσει ο καθένας στο σπίτι του. Λέμε τώρα για τις συνθήκες που είχαμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και που ήταν καλοκαίρι και που ήταν ανοιχτό. Δηλαδή, δεν βρισκόμασταν 27 άνθρωποι σε κοινόξιου χώρου. Δεν είναι 27, είναι 30, είναι και ο Δήμαρχος. Είναι και ο 40. Είναι ο Γενικός Γραμματέας. Είναι και στα 32 άτομα. Ναι, είμαστε και εμείς. Ναι, μπορεί να είναι και το κοινό, τώρα πλέον δεν υπάρχει κοινό. Θα μπορούσε να μην είναι το κοινό. Θα μπορούσε να υπάρχει, να ζητάνε απλά μια ερώτηση, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ διαφωτιστικοί. Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε χωρίς μάσκες. Την επόμενη φορά. Εύχομαι να μην μιλάμε πια για τον COVID. Ακριβώς. Θα κάνω μια ευχή για όλο τον κόσμο να είμαστε όλοι εδώ και σε ένα χρόνο να μην βιώσει ξανά κανείς τη μοναξιά ενός αναπνευστήρα σε ένα νοσοκομείο, γιατί είναι πολύ σκληρό. Θα ήθελα για όλους. Και τους δικούς μου ανθρώπους και τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά.
Αυτό είναι μια προϋπόθεση. Να φοράμε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις και αντιρρούμε τους κανόνες της υγιεινής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.